Καλησπέρα Νικήτα κυρίες και κύριοι, όπως είπες και εσύ, ισχυρή έκρηξη καρακούνησε την έγκομη λίγα λεπτά πριν τις 7 απόψε, σύμφωνα και με τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η έκρηξη σημειώθηκε σε τηλεόροφη οικία στην περιοχή του Δήμου Έγκομης, ενώ υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και πτώσεις τυχοποίησης στο ισόγειο της κατοικίας, όπως βλέπουμε τώρα και στις εικόνες, όπου βρίσκεται Νικήτα αριθμός σε στούδιο συνολικά, όπως αναφέρουν από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, 4 στούδιο στο ισόγειο και 2 στην αυλή της κατοικίας. Να πούμε ότι ένα άτομο μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, σε ιδιωτικό νοσοκομείο, με εγκάβματα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ενώ δεύτερο πρόσωπο μεταφέρθηκε ακολούθως σε κατάσταση πανικού στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως βλέπουμε, στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς επίσης και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε, όπως είπαμε, λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Οι πρώτες πληροφορίες και η πρώτη εικόνα που έχει ενώπιον της η αστυνομία κάνει λόγο για έκρηξη φιάλης. Συνεπώς, θυσία, και με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας Γιάννου Ιωάννου, παρακολουθούμε εικόνες. Σε απευθείας σύνδεση είναι η τριώροφη κατοικία. Στο ισόγειο υπάρχουν άλλες 6 μικρές κατοικίες και εκεί μέσα βρισκόταν η φιάλη υγραερίου. Είναι άγνωστο ακόμη, Νικήτα, πού βρισκόταν η φιάλη υγραερίου. Όπως βλέπουμε, ωστόσο, στους δέχτες μας, αρκετά κομμάτια της κατοικίας ευρέθηκαν στους τοίχους γειτονικών υποστατικών. Οι ζημιές είναι τεράστιες, άμεσο κίνδυνο διέτρεξαν και οι οικίες που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την τριώροφη κατοικία. Είναι σε εξέλιξη έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από την πρώτη στιγμή οι πυροσβέστες έψαχναν για να δουν αν τα όσα έγιναν στην κατοικία είχε εγκλωβιστεί κάποιο πρόσωπο. Αυτό, όπως φάνηκε, δεν ισχύει. Γι' αυτό και άρχισαν τις έρευνες ακολούθως για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η έκρηξη της φιάλης υγραερίου, σε συνεργασία πάντα και με τις διοχτικές αρχές. Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν ζημιές και σε διπλανά σπίτια. Τώρα για την κατάσταση της 20χρονης, έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση ή είναι νωρίς ακόμη? Οι πρώτες πληροφορίες, όπως αναφέραμε, Νικήτα, αναφέρουν ότι πιθανόν ο ένας εκ των δύο τραυματιών να φέρει εγκάβματα, ενώ το δεύτερο πρόσωπο μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους, αφού ήταν σε κατάσταση πανικού, γι' αυτό και το μετέφεραν φιλικά του πρόσωπα στο τμήμα πρώτων βοήθειων.